που αυτές οι σκάλες με θερίζουν κάθε φορά. Γεια σας. Αχ, είναι Τετάρτη 10 και 21. Και παρακολουθούμε ματσάκι Young Bowlers εναντίον Τζιβάνα. Τζιβάνα, η γηπεδούχη. Τελειώνει η επίθεση των Bowlers, γι' αυτό και ο Θεός και τον Ανδριάδη, το που ήταν άστοχο. Και το rebound το πήρε ο Λιανός για την Τζιβάνα. Αυτός επιλέγεται στο κατέστημα της μπάλας είναι ο Τεντόμας. Αστόχησε με το νούμερο 7 ο Πιλαρινός. Και τώρα στην επίθεση τα πετσιρίκια. Λάθος η πάσα από το νούμερο 5 που δεν πρόσεξα ποιος είναι. Στο χαρτί μου θα σας πω τώρα αμέσως, είναι ο Ζορμπάνος, ο οποίος έκανε το λάθος προηγουμένως. Γράφει και το όνομα από πίσω, πολύ εύκολο. Μια χαρά. Κλέβει με το νούμερο 30 ο Ψωμιάδης. Ο Λιανός και τώρα ο Τεντόμας. Νταΐς. Έγινε το λάθος, έκλεψε ο Ζορμπάνος και τώρα ο Ανδρεάδης. Αστοχή στο δεξί layup, ο Παπάς είναι εκεί πολύ γρήγορος για να πάρει ένα επιθετικό rebound. Θα σουτάρει και ένα τριποντάκι τώρα από τη γωνία, θα το χάσει. Rebound με το νούμερο 7, ο Πιλαρινός. Λιανός. Δεν πέρασε η πάσα, κλέβουν και πάλι τα πιτσιρίκια, 4 με 1 βγήκανε. Και λογικά θα δούμε και το πρώτο καλάθι του μάτς. Όντως έτσι γίνεται. Θα βάλει το καλάθι ο Παπάς, η ασίστ από τον Ανδρεάδη. Με 0-2 το σκορ. Μην πάρω κανένα εγκεφαλικό, φοβάμαι τώρα έτσι πως μιλάω. Τεντόμας. Νταΐς. Φαλό Ανδρεάδης, όπως το παραδέχεται κιόλας. Βολές έχουν δοθεί, μάλιστα. Έξω πρώτο Νταΐ. Έξω και η δεύτερη, rebound. Το πήρε ο Ανδρεάδης. Ωραία η πάσα για τον Ζορμπάνο που θα αφήσει όμορφο την μπάλα στο καλάθι. Πολύ ωραία η ασίστα από τον Βαρκάρη. 0-4. Ο καπιτάνος δεν είναι εντός παρκέ και αυτό είναι που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. Πώς γίνεται ο καλύτερος παίχτης του προαθλήματος. Να βρίσκεται εκτός παρκέ. Ο Λιανός έβαλε ένα πολύ όμορφο καλάθι καθώς γύρισε και απέφυγε τον αντίπαλό του για να σκοράρει. Ανδρεάδης αστοχή, Νταΐ στο rebound και τώρα ο Τεντόμας. Πιλαρινός. Λιανός, Ισπανία, 4 όλα. Όμορφο καλάθι από τον Λιανό. Φαρκάρης. Παπάς θα βάλει τρίποντο. Η ασίστ από τον Στεφανάκο. Λιανός θα το δοκιμάσει, δεν θα το βάλει, rebound ο Στεφανάκος, ο οποίος επιλέγει και το κατέβασμα της μπάλας. Παπάς. Πώς που δεν ήταν καλή, προλαβαίνει ο Παπάς.
Φάουλ ο Γιαννός στον Βαρκάρη. Φάουλ χαμηλά. Ανδρεάδες, ωραία προσπίση, φλοτεράκι, δεξί, άστοχο. Στεφανάκο στο follow. Πότε πήγε 4-0, δεν το κατάλαβα. Α, είχε μπει το τριποντάκι προηγουμένως. Του παπά. Δήματα πεντακάθαρα από την Τεντόμα. Πολύ σωστά. Λάθος από τους Young Bowlers. Νταΐς αστόχησε, ο Γιαννός πήρε επιθετικό rebound. Κερδίζει φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Το φάουλ το έκανε ο Ανδρεάδης. Μια στις δύο, συγγνώμη. Μέσα και η συμπληρωματική βολή από τον Γιαννό, έμεσο τρίποντο λοιπόν. Σκοράρει ο Παπάς, το λεγόμενο τσίμνι. Ή αλλιώς καμινάδα στα ελληνικά. Πιλαρινός, δυσκολεύεται λίγο στην τρίπλα κατά τα πόδια. Η πάσα του για τον Νταΐ. Μένουν 7 δευτερόλεπτα για την λήξη επίθεσης. Κλείνεται ο Νταΐς. Βήματα λέει ο διαιτητής και έβαλε ένα καταπληκτικό καλάθι ο Νταΐς. Με φάλτσο. 7-11 λοιπόν παραμένει. Παπάς, αστοχή στο τρίποντο, rebound από τον Γιαννό, συγγνώμη, από τον Ψωμιάδη. Λάθος πάσα, κλέβει ο Παπάς, ολοκληρώνει μάλλον το κλέψιμο ο Παπάς. Δεν κατάφερε να κάνει καλή πάσα ο Ζορπάνος. Υπερβολικός αλτρουισμός λέγεται αυτό και επιτέλους τη στιγμή που όλοι περιμένανε ο Πέτρος Νικήτας Καπιτάνο περνάει στο παρκέ για να χορέψει λίγο τους αντιπάλους του σε ρυθμούς Τζαμάικα. Πιλαρινός αστοχή στο τρίποντο, rebound από τον Γεριάδη. Παπάς πάσα για τον Στεφανάκο, αυτός θα σκοράρει. 7-13. Στόχησε ο Πέτρος. Rebound από τον Γεωργιάδη. Στεφανάκος. Βαρκάρης, έξτρα πάσα, φλόουτερ, άστοχο από τον Παπά, rebound από τον Νικήτα. Πιλαρινός, αστοχή. Βαρκάρης μαζεύει. 1.50 ακόμα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Γεωργιάδης τρίποντο, δεν μπήκε, rebound από τον Τεντόμα, ο οποίος τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Έχουν γυρίσει οι αντιπαλοί του. Πιλαρινός
Νταΐς. Μακρινό αριστερό lay-up, άστοχο. Παπάς, πάτσε γραμμή. Στεφανάκος στο φλόουτερ 7-15. Για την Τζιβάνα στην αντίπερα όχθη, στον ευνηδιασμό. Ο Βαρκάρης ήταν αυτός που δεν έκανε καλό τελείωμα. Αυτό έχει σε ο Ψωμιάδης στο τρίποντο. Η μπάλα στα χέρια του Στεφανάκου, ο οποίος για ακόμη μια φορά θα κατεβάσει. Βαρκάρης από τη γωνία, θα βάλει το τρίποντο και θα ανεβάσει διαφορά στους 11 πόντους. Τέσσερα δευτερόλεπτα για το 12 λεπτό, αστοχή ο Γιαννός, rebound το Παπάς και κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο, 7-18 το σκορ, επιστρέφουμε. Έναρξη λοιπόν του δευτέρου δεκαλέπτου. Λάβος από τον καπιτάνο που διορθώνεται από τον Νταΐ και ο Νταΐ θα υποδεχτεί και την μπάλα από τον καπιτάνο για να μπει το τρίποντο. 10-18. Στεφανάκος, Παπάς, σουτάρι από μέση απόσταση, Παπάς αστοχή, ο Νταΐς μαζεύει ένα rebound και ο Γιαννός στο κατέβασμα, ωραία ρεχεία τρίπλα, αφήνει τώρα στον Ψωμιάδη. Ο καπιτάνο μας είπε κιόλας ότι η ομάδα του σήμερα δεν έχει γκάρτ δυστυχώς για να βοηθήσουμε. Αστόχησε ο Τσατσάλης, rebound από τον Στεφανάκο, ο οποίος θα τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Ωραία η πάσα του. Δεν τον κατάλαβε τόσο καλά ο Βαρκάρης, την ήθελε ψηλά από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι δείχνει τώρα στον συμπαίχτη του. Δεν ξέρω τι ήθελε, αλλιού κάθομα, κάτι τέτοιο ίσως. Καπιτάνο, χορεύει. Νταΐς. Βήματα από τον Ψωμιάδη. Κοσμόπουλος. Πέρασε το παιδί μπροστά του ο Κοσμόπουλος, αλλά το τελείωμα του ήταν πολύ κακό. Στόχησε ο Πετράν, το rebound από τον Γεωργιάδη, ο Στεφανάκος κατεβάζει και πάλι σε κατάσταση ευνηδιασμού οι Young Bowlers. Σουτάρει ο Γεωργιάδης, σκοράρει. Double score 10-20. Ψωμιάδης με την μπάλα στα χέρια.
πασάρι στον Ιαννό απέναντι στον καπιτάνο. Τσατσάλης γυρίζει και σκοράρει. 12-20. Στεφανάκος. Καλή άμυνα από τον Νταΐ. Κυριάδης τον Παπά. Κοσμόπουλος. Φάουλ. Ο καπιτάνο, παιδιά μας τον χτυπήσετε μόνο, αυτός είναι ο καλός μας. Νταΐς δοκιμάζει ακόμα ένα τρίποντο. Δεν το έβαλε, η μπάλα τον πούλησε, επιτρέψτε μου. Ο Τσασαλής δεν κατάφερε να σκοράρει και τώρα ο καπιτάνο στον Ιαννό, ο οποίος άλλαξε χέρι στον αέρα, δεν κατάφερε όμως να σκοράρει. Εύκολο το καλάθι από τον Βαρκάρη, από την ασίστ του Στεφανάκου. 12-22. Ο Μιάδης με αντίπαλο τον Κοσμόπουλο δεν καταφέρει να σκοράρει, ζητάει φάουλ, μάλιστα διαμαρτύρεται. Κοσμόπουλος, φτάει τελικά ο Κοσμόπουλος και θα σκοράρει. 12-24, time out, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε μετά το time out, 5-40 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μιάδης στον καπιτάνο. Θα τα λύσει και το κόψιμο του Πιλαρινού. Πιλαρινό σουτάρι και αστοχή. Ριμπάουντ τον Στεφανάκο. Πολύ όρεξη για τρέξιμο έχουν οι Young Bowlers. Ίσως γι' αυτό να είναι και πρώτοι στον όμιλό τους, γιατί δεν σταματάνε να τρέχουν. Ανδρεάδης δεν το πήρε τελικά το σουτ. Μπαίνει προς τα μέσα. Θα δεχτεί τον μπλοκ από τον Ιαννό, ο οποίος θα μαζέψει συνέχεια και την μπάλα και θα δώσει τον καπιτάνο. Κάνει ωραίες τριπλίτσες εκεί στο κέντρο. Πιλαρινός θα το βάλει το σουτάκι από μέσα απόσταση. 14-24. Κοσμόπουλος. Τόση του ήταν λίγο περίεργη εκεί του Κοσμόπουλου, παρά αυτό το τρίποντο θα μπει από τον Παπά. Η πάσα του Τσομιάδη δεν πέρασε για τον Τσοτσαλή. Κοιτάξτε εδώ, τρεις περπατάνε, οι άλλοι πέντε έχουν ήδη τρέξει όλο το γήπεδο. Δεν είδα κιόλας τι έγινε, πήγε καλάθι. Τουλάχιστον δεν κουράζονται τόσο. Καπιτάνο. Όντως τους χόρεψε, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι. Κοσμόπουλος στον Ανδρεάδη, ο Ανδρεάδης φτωχή, δεύτερη προσπάθεια. Άστοχος και τώρα ο Πιλαρινός. Λαρινός δεν το πήρε το τρίποντο. Ξανά συνδυάστηκε με τον συνεργάστηκε με τον καπιτάνο. Ήθελε να κάνει μια έξτρα πάσα στον Ιαννό. Το αποτέλεσμα είναι ότι μένουν 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την Τζιβάνα. Φάουλ και οι δύο βολές που ήθελε πάρα πολύ να κερδίσει ο Νικήτας. Okay.
όλα καλά για να πάρει μερικές ανάσες μένει στο παρκέ. Τον έχουμε γεννήσει πλέον. Λίξτο! Έβαλε τις δύο βαλές λοιπόν που πάρα πολύ ήθελε ο Πετράν. Ο Γεωργιάδης μία πίσω από την πλάτη στον Στεφανάκο, ο οποίος δεν την περίμενε. Λάθος ο Στεφανάκος, έκλεψε ο Τσατσαλής. Λάθος από τον Ιαννό και ο Στεφανάκος ήταν τόσο άνετος που επέλεξε και διάδρομο. Και από τον δεξί έγραψε το 16-29. About. Επιστρέφουμε. 2 και 10 για το ημίχρονο. Νομίζω πως δεν έχουν άλλο time-out πλέον οι παίκτες της Τζιβάνας. Ας το δείξω τρίποντο ο ένα περίεργο επώνυμο είναι ο Ζορμπάνος. Νταΐς. Ιαννός. Στο Μητσομιάδη πήγε η μπάλα. Καλάθι από τον Ψωμιάδη, προσωπική ενέργεια. 20-29. Πλανός εν πρόσφυγε που πέφτει, δεν κλέψει την παλίτσα. Παπάς. Κοσμόπουλος μετά από δυνατό πάτημα, αστοχή. Ψωμιάδης παίρνει ένα rebound και πάθερε τον Ιαννό, ο οποίος ζωρίζει τη ώρα λίγο και τελικά κάνει το λάθος. Παλδυνάδης θα καρφώσει. Μπορεί να μην καρφώνει, αλλά και αυτό για δύο μετράει. Όμορφη ενέργεια του Ιαννού, αλλά το καλάθι δεν μπήκε και τώρα ακόμη ένας συνδυασμός. Κοσμόπουλος θα δεχτεί το μπλοκ από τον Ψωμιάδη. Ανδρεάδης, σαν κουπί είχε σηκώσει το χέρι εκεί πέρα ο Νταΐς, έτοιμος να τον επελεγγύσει. Λάθος από τον Ανδρεάδη, έκλεψε ο Τσαλής. Ιαννός υποδέχεται σωστά την μπάλα και σκοράρει. Θα πετύχει και πάλι goal foul. Όμορφη ενέργεια και πάλι από τον Ιαννό. Πολύ δεν μπήκε, τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Ανδρεάδης, αστοχή. Φάουλ, κερδίζει ο Γεωργιάδης και θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Για δύο βολές. Σκοράρει στην πρώτη ο Γεωργιάδης, 22-32.
Μέσα και η δεύτερη στους 11 η διαφορά. 22-33. Έχουν φάουλ να δώσουν όμως θέλουν. Οι πιτσιρικάδες δεν το κάνουν. Πέφτουν καθαρή άμυνα και τους βγήκε σε καλό. 22-33 μπροστά οι Young Bowlers. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. Η πάσα του Πεκανή για τον Νταΐ δεν ήταν και καλύτερη. Έκλεψε ο Ζορμπάνος και ο Στεφανάκος, ο οποίος υποδέχτηκε την μπάλα. Ψάχνει συμπαίκτη πλέον για να πασάρει. Ανδρεάδης. Καλή άμυνα τον Πιλαρινό. Γύρισε και ο Στεφανάκος την ώρα που ανέβαινε εδώ πέρα τα σκαλιά, τα δύσκολα. Εδώ πέρα ο Στεφανάκος θα κάνει τα βήματα. Μου λέει, κύριε εκφωνητή, πείτε κανένα καλά λόγια μας, εκθιάστε μας λίγο. Και λέω, μόνο καλά λόγια λέει για αυτό, ρε παιδιά. Μόνο και μόνο που τρέχετε έναν στόχο, έχετε κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Ποιος προπονητής δεν θα ήθελε εξάλλου και εκφωνητή. Οι παίκτες του να τρέχουνε ασταμάτητα. Η μπάλα θα φτάσει στον Πεκανή. Η πάση του δεν ήταν καλή και ήταν βράδυς. Φυσικά και θα τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο και θα κερδίσει το φάουλ. Πεκανή το παραδέχεται το φάουλ. Σηκώνει το χέρι υποτικά. Παπάς, Ανδρεάδης. Πολύ ωραία κίνηση τον Ανδρεάδη, αλλά μας το χαλάει το τελείωμα. Είναι εκεί ο Στεφανάκος για να κερδίσει το φάουλ από τον Γιάννο. Ένα φάουλ που σίγουρα δεν ήθελε να κάνει ο Γιάννος. Ωραία η επαναφορά. Φάουλ. Ο Πετράν. Και δύο βολές, υπεθετικό rebound. Ο Ανδρεάδης δεν θέλει να σκοράρει σήμερα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Νταΐς. Γιαννός. Καπιτάνο παραδέχεται ότι έβγαλε ο ίδιος την μπάλα έξω. Ζορμπάνος. Ωραία, πάσα, ωραία και το κόψιμο. 3 δευτερόλεπτα μυστερά και το Στεφανάκος. Είμαστε άσφεροι σε αυτά τα πρώτα 2 λεπτά, 2 και κάτι. Το 22-33 του πρώτου ημιχρόνου παραμένει. Και όπως τα έλεγε και μια ψυχή, έχουμε run and gun χωρίς gun. Λάθος από τον Πέτρο. Έκλεψε ο Στεφανάκος, πάλι βλέπετε πολλούς παίκτες στον εφηβιασμό. Κοσμόπουλος σκοράρει. Ένας είχε προλάβει να γυρίσει. Ο Ψωμιάδης νομίζω. Το αγαπημένο. Πάρα λίγο το λάδι στον Πιλαρινό. Ο Γιάννος θα βάλει το lay-up τελικά. Και πάνω που είχα αρχίσει να παραπονιέμαι ότι δεν μπαίνει καλάθι, μπήκε ένα από κάθε ομάδα. Για να μην αλλάξει κάτι στη διαφορά, αλλά να αλλάξει το σκορ, 24-35. Ανδρεάδης, Κοσμόπουλος, μόνος του Παπά στη γωνία, αστοχή στο τρίποντο, επιθετικό rebound, Ανδρεάδης. Πολύ ωραία, γυρίσανε την μπάλα τώρα οι φιλοξενούμενοι. Οι Young Bowlers, η ασίστα από τον Στεφανάκο, το καλάθι από τον Κοσμόπουλο. Και τώρα το καλάθι λογικά του Πετράν. Είδατε πόσο μπάσκετ ξέρω, το μαλλιό Γιάννος τελικά. Δεν έχει να λέει.
26-37. Σαν να το έβαλε ο Πετράλε για μένα. Κοσμόπουλος. Φάουλ λέει ο διαιτητής. Εγώ τη συγκεκριμένη φάση σίγουρα δεν θα την τιμωρούσα με φάουλ. Αλλά εγώ δεν είμαι διαιτητής. Ας το γίνει η πρώτη βολή ο Πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς τώρα δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, έτσι το λέω. Μου φαίνεται Πιτσιρικάς τέλος πάντων, γύρω στα 20. Ούτε στρατό δεν πρέπει να έχει πάει. Κανένας ως ίσως. Όσοι και εσύ λένε στον ένα, όσοι και εσύ λένε στον άλλο, δεν ξέρω, χτύπησε τώρα ψωμιάδες. Και η αλήθεια είναι πως η Τζιβάνα, άμα αρχίσουν και χτυπάνε σιγά σιγά, θα ξεμείνουν. Τον Ντόμας ήδη βλέπω ότι δεν έχει μπει καθόλου μετά την έξοδό του, όταν βγήκε εννοώ. Ο Μιάδης έκανε φάουλ αντιαθλητικό, το ήξερε, σήκωσε και το χέρι του. Μια στις δύο τον Ζορμπάνο. Έγινε διπλή αλλαγή. Βγήκε ο Ζορμπάνος και ο Κοσμόπουλος. Πέρασαν και πάλι στο παρκέ ο Βαρκάρης με τον Γεωργιάδη. Ζορμπάνος τρίποντο, το χάσε. Ο Νταΐς μάζεψε και αυτό που πάντα θέλαμε είναι να δούμε τον Πεκανή σε ρόλο playmaker. Αστοχή στο σουτάκι, rebound από τον Παπά. Ο Παπάς τρέχει, υψώνει. Δεν ξέρω, έχει possible να την έπιανε ο Greek Freak. Και άλλοι παίκτες τέτοιου βεληνεκούς. Σίγουρα όχι ο Στεφανάκος πάντα. Πω αυτός ο παίχτης. Και η μπάλα τον πουλάει, πως τον πούλησε έτσι πραγματικά. Και ξανά τον πουλάει. Και τελικά ο Γιαννός. 28-39. Time out, επιστρέφω. Εκεί που δείχνει η κάμερα, λογικό είναι να μην βλέπετε μπάσκετ. Αλλά το από την άλλη, είδαμε τον Παπά να κάνει μια ποικιλία, να του φέρουμε και ένα ουζάκι άμα είναι. Γιαννός. 3 δευτερόλεπτα μέσα και αυτός είναι ο Γιαννός, προηγούμενος είναι ο Τσομιάδης. Να πούμε ότι ο Πέτρος, ο Νικήτας, καθ' όλη τη διάρκεια του time out, καθόταν στον αντίπαλο πάγκο και άκουγε φυσικά τι λέγανε οι αντίπαλοι του. Γι' αυτό λοιπόν και δεν δώσαν οδηγίες, αλλά ασχολήθηκαν με τον Πέτρο, ο οποίος είχε βγάλει εκείνη τη στιγμή το παπούτσι του. Εγώ θα την έδινε την μπάλα στη γωνία από πιο νωρίς. Τελικά πυροβόλησε ο Βαρκάρης, αστόχησε. Ο Γιαννός πήρε το rebound. Και τώρα ο Πιλαρινός. Σωμιάδης. Αστόχησε ο Σωμιάδης.
Μαζεύει ο ίδιος την μπάλα, βρήκε τον Πιλαρινό. Ιαννός το βάζει. 30-39. Γιουρμάνος κερδίζει φάουλ από τον Τσατσαλή. Είμαστε πρώτοι ή όχι. Έτσι η δεύτερη. Ο Λιανός όμως δεν πήρε το rebound. Και έτσι η κατοχή. Παραμένει για τους... Τι είδα προηγούμενες, δεν ήθελα να δένει βολή. Τυφλός είναι. Άλλο. Αυτός ο τρίποντος Ζορμπάνος. Η μπάλα κουμπάει στη στο 24, οπότε αυτό με τα κατοχή περνάει στους γηπεδούχους. Ωραία, καλά θα το Τσαλή. 32-39. Επιθετικό φάουλ της. Τελικά είχα δίκιο για τη βολή. 32-40 λέει ο πίνακας. Τώρα έχει διορθωθεί. Βέβαια, δώσαμε στο Πασκάλ να κάνει μια παραπάνω δουλειά. Πάρα λίγο να βάλει το τρίποντο ο Ψωμιάδης. Στους Γεωργιάδης. Ζορμπάνος. Παπάς. Το χάνει. Γεωργιάδης παίρνει το ριμπάο. Και σκοράρει. Κερδίζοντας το maximum. Ο Γεωργιάδης λοιπόν κερδίζει το maximum σε αυτή τη φάση. Και η διαφορά ανεβαίνει και πάλι στους 11. Όπως τελείωσε δηλαδή το πρώτο ημίχρονο. 32-43. Ακριβώς οι σπότες δηλαδή έχουν σκοράρει δύο ομάδες από 10. Από 22-33, 32-33. Τρίποτα δεν χρειάζεται διαιτητής, τίποτα άλλο. Τελικά τι έγινε ρε παιδιά, τι είναι. Τρεις το χρεώσανε, τρίποντο λοιπόν. 32-46 από το τρίποντο Τσανού Άλλου του Στεφανάκου. Το δεξίδι δύο έχουν βάλει όλα και όλο το άλλο το έχει βάλει ο παπάς. Στεφανάκος. Δεν έπαιξε την μπάλα. Ο Κοσμόπουλος. Λαρινός, Κλωτεράκι, το χάσε, ριμπάουντ τον Ζορμπάνο. Γίνει ο Ζορμπάνος, μπαίνει ο Ανδρεάδης. Και πάλι ο Στεφανάκος
Το χάσε όμως. Ριμπάλμιν Σεμιάδης. Μένουν και μερικά δευτερόλεπτα για τους... για λιμπόλες, τελικά πολλά παραπάνω μένουν. Βήματα ο Γεωργιάδης. Και τελικά 7,5 δευτερόλεπτα όλα για την Τζιβάνα. Διανός προσποιείται, σουτάρει το τρίποντο, το χάνει, ο Νταΐσαμος θα πάρει rebound και στην εκπνοή θα γράψει το τελικό της τρίτης περίοδου, 34-46, επιστρέφουμε σε λίγο. Αστοχή ο καπιτάνο, στην πρώτη του προσπάθεια για τρίποντο, πεκανή, 34-46 παραμένει το σκορ στην πρώτη επίθεση της τέταρτης περίοδου για την Τζιβάνα και αυτή είναι η πρώτη επίθεση που εκδηλώνουν οι Young Bowlers στο τέταρτο δεκάλεπτο και ο Κοσμόπουλος και ο Βαρκάρης αστοχήσανε, δεν θα καταφέρει να φύγει στο να τρέξει στον ευνηδιασμό ο Πεκανή. Ο Ανδρεάδης, όπως είπα και προηγουμένως, δεν θέλει να σκοράρει, τουλάχιστον με το δεξί του χέρι. Κοιτάξτε πώς τους ταλαιπωρεί τους αντιπάλους του ο Πέτρος. Είχε πάρει τη θέση ο Νταΐς, αλλά δεν την πήρε ακριβώς εκεί που ήθελε την παλίτσα. Γι' αυτό και έγινε το λάθος. Ανδρεάδης, όσο το δεν είναι καλή. Φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο ο Πέτρος. Βρήκε τον Νταΐ, ο οποίος θα δοκιμάσει τρίποντο. Δεν το βάζει και η μπάλα στα χέρια του Στεφανάκου. Με ένα φλουτεράκι θέλει να τελειώσει τη φάση ο Στεφανάκος, δεν τα κατάφερε. Μας τα κάνει όλα καλά στο τελείο, μας τα χαλάει ο Πεκανή. Ήταν εκεί αυτή τη φορά για να διορθώσει ο Νταΐς, παίρνοντας επιθετικό rebound και μειώνοντας στρογγυλά στους 10 πόντους, 36-46. Όπου είχα σουτάρει εκεί Γεωργιάδη, δεν το είχα σκεφτεί καν. Αλλά γι' αυτό είναι ο Στεφανάκος εκεί πέρα. με το τρίποντα από τη γωνία του Στεφανάκου. Το Τσαλής δεν θα πάρει το πίσω με αυτή την άμυνα, με αυτή την επίθεση, με αυτό το ποστάρισμα. Ο Βαρκάρης αστοχή, εύκολο rebound για τον Τσατσαλή. Πάσα για τον Λιανό. Είναι λες και έχει πατήσει Έλενα και Δέλτα στο προ. Δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι ο Λιανός σε αυτή τη φάση. Στεφανάκος, ένα φλωτεράκι ακόμα. Μακούς, δεν το έβαλε. Ανδρεάδης, πόδι για τον Τσατσαλή. Τελικά θέλει να σκοράρει ο Ανδρεάδης, απλά τόσο δεν τα έβαζε. Μας κάνει και κολπάκια. 36-51. Ψωμιάδης από λίγο πιο μακριά. Έξω, έξω σου του φωνάζουν. Κοσμόπουλος ήθελε να τη σώσει τη, να την κρατήσει ζωντανή την μπάλα. Τι έχει ρε παιδιά η μπάλα τώρα, θα έλεγα τίποτα χιδές λέξεις, αλλά δεν μου επιτρέπονται. Time out, επιστρέφουμε.
φάουλ, κερδίζει ο Γιάννος. Για να τον έχει δώσει βολές όμως ο διαιτητής. Δύο βολές έχει δώσει ο διαιτητής. Άρα ήταν το φάουλ στην προσπάθεια. Τι βάζει την πρώτη ο Γιάννος, ακούστηκε το χλάτς. Δεν χρειάζεται καν να κοιτάξω. Πώς θα γίνει δεύτερη. Στεφανάκος, σούταρα αγόρι μου. Σούταρε παιχταρά μου. Ανδρεάδης. Το χάσε. Το χάσε ο... Ο Ψωμιάδη. Βαρκάρης. Ντέλα. Από το τριποντέλα δεν μπήκε. Ακόμη μια προσπάθεια του Ψωμιάδη στον εφηβιασμό που δεν βρήκε στόχο. Σε ποιος ο Στεφανάκος νομίζω. Πεκανή. Μπήκε το τυποντάκι. 41-51. Τι κοιτάτε! Με τον εσύ τον Ψωμιάδη, θετικό ρυπάνο τον Λιανό και θα σε κερδίσει η φάουλ και θα πάει και αυτό με τη σειρά του στη γραμμή για δύο βολές. Γλέντι. Μα λέω τα κάνει όλα τόσο καλά και δεν το βάζει στο τέλος. Μία στις δύο τον Λιανό. Μελιάδης. Κοσμόπουλος, Στεφανάκος. Γεωργιάδης. Αστοχή στο τρίποντο. Επίθεση, κλείνει ο Κλαρινός, βήματα δίνει ο διαιτητής. Ο παπάς περνάει στη θέση του παρκάρι. Κλαρινός ταλαιπωρεί την μπάλα. Νταΐς, την έχασε. Σε κατώσεις συνδυασμού, Young Bowlers. Το Φανάκος θα δώσει στον Ανδρεάδη και αυτός πολύ εύκολα στον Γεωργιάδη για να μπει ένα εύκολο καλάθι. 42-53. Αυτό
που έδωσε ο Πιλαρινός με τον rebound από τον Πεκανή. Πιλαρινός. Το χάσε και πάλι. Τρία δευτερόλεπτα με στη ρακέτα. Πεκανή. Αυτό έχεις την προσωπική παιδεία Πεκανή. Χέτσο πήγε να κάνει και ο Στεφανάκος στον Κοσμόπουλο. Ιαννός. Πρέπει να αφήσει από τον Πεκανή και έβαλε το καλάθι 44-53. Είπε την τρέλα μου, εντάξει, και... Γεωργιάδης απαντάει και αυτός με δίποντο. 44-55, 2-30 για το τέλος. Time out. Επιστρέψαμε. Για τα τελευταία 2,5 λεπτά. Βλέπετε την εκνευριστική άμυνα που παίζει ο Κοσμόπουλος απέναντι στον Μιάδη. Δεν είναι μόνο ο Κοσμόπουλος όμως, έτσι είναι όλη η ομάδα. Νταΐς τριποντάκι, άστοχο, φάουλ, συνέχεια κερδίζει το follow ο Πιλαρινός και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Γιατί ακόμα και αν δεν έκανε follow και απλά έπαιρνε rebound, έχουν συμπληρώσει ομαδικά οι Young Bowlers. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Πιλαρινός, λέει κάποια γαλλικά προφανώς. Γελάνε όλοι εκεί πέρα, κάτι καλό πρέπει να είπε. Έβαλε τη δεύτερη. 45-55. Κοσμόπουλος. Παπά στον Στεφανάκο. Πάσα, αλλά ο Ανδρεάδης, πέρα ότι δεν θέλει να σκοράρει, όπως έλεγα και προηγουμένως, το 23 δευτερόλεπτα μέσα στη ρακέτα. Νομίζω πως και το ένα πόδι μέσα, ένα πόδι έξω, πλέον χρεώνεται ως 3 δευτερόλεπτα, που είπε ο Στεφανάκος. Η νέα κανονισμή το έχουμε πει αυτό, ο Ανδρεάδης και ο rebound. 3-2, Στεφανάκος από κοντά θα πάρει την assist από τον Ανδρεάδη για να γράψει 45-57. Ιαννός, ωραίο τελείωμα, αλλά όχι εύστοχο δυστυχώς. Παπάς, πήρε την ασίστα, αλλά δεν σκοράρει. Τελευταίο λεπτό του μάτς. Για να δούμε ο Πεκανή τι θα κάνει. Εδώ στον Τουνιάδη, Νταΐς. Ανάποδο lay-up, άστοχο, rebound από τον Γεωργιάδη. Παπάς, το τελευταίο τρίποντο της ομάδας του, είναι άστοχο. 45-60. Από μακριά, όπως όλα δείχνουν, θα σουτάρει ένα τελευταίο. Δεν το έβαλε ο Κομιάδης και κάπως έτσι θα τελειώσει το μάτς. 45-60 το τελικό σκορ. Μια άνετη επικράτηση για τους Young Bowlers που εκμεταλλεύτηκαν τα γρήγορα τους πόδια, το νεαρό της ηλικίας τους και πήρανε το μάτς.